Και θα πω και το εξής. Γιατί φτιάξτε ένα ασύμβατο με τη λογική κράτος. Έχω μπροστά μου το νόμο. Εντάξει, μπορεί να λέτε ότι θέλετε, ας πω όμως κάτι συγκεκριμένο τώρα. Εγώ και θέλω απαντήσεις. Φτιάξτε ένα ασύμβατο κράτος. Έχω μπροστά μου το νόμο 48.04 του 21. Ακούστε τι λέει ο νόμος, κύριοι συνάδελφοι. Το διαβάζω αυτούσιο. Ασυμβίβαστο λόγο οφειλών. Αν ο φιλέτης του οικίου δήμου ή των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή οπρεβαίνει τα 300 ευρώ εντός προθεσμίας 10 ημερών. Τι λέει ο νομοθέτης Νέα Δημοκρατία? Ότι όταν κάποιος χρωστάει 300 ευρώ στο Δήμο, σε 10 μέρες, αν δεν τα εξοφλήσει, χάνει την αντιδημαρχία, το Δήμο, δημοτικός σύμβουλος. Φεύγει, χάνει τη θέση του. Η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 450 εκατομμύρια ευρώ δάνεια και άλλα 400 στον Πασόκ, γιατί παίρνουν μέρος στις εκλογές? Για πείτε μου το λόγο. Για 300 ευρώ, λέει ο νόμος 48.04 του 21 της Νέας Δημοκρατίας, χάνει ο δήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος την καρέκλα του. Εσείς είστε σφινωμένοι, σβερκωμένοι στον Έλληνα 40 χρόνια μαζί με τον Πασόκ, χρεοκοπήσατε την Ελλάδα, χρωστάτε δάνεια και δεν παρετήστε. Παρετηθείτε επιτέλους να ησυχάσει η Ελλάδα και ο τόπος. Εφαρμόστε τον νόμο που ήδη ψηφίσατε.